Γεια χαρά σε όλους, σε αυτό το βίντεο θα πούμε λίγα λόγια για το APC BX1400UI UPS ε, Όταν αποφάσισα ότι πλέον με την κατάσταση που επικρατεί με τη ΔΕΗ ότι πρέπει να πάρω ένα UPS, έκατσα και το έψαξα πάρα πολύ Πήρα τηλέφωνο σε ένα σωρό ηλεκτρονικά καταστήματα, μίλησα με τεχνικούς πήρα ακόμα και σε αντιπροσωπείες αυτών των εταιριών για να τους ζητήσω πληροφορίες ότι δηλαδή έχω έναν υπολογιστή ο οποίος έχει 600W τροφοδοτικό και έχω και μία οθόνη λοιπόν τι UPS πρέπει να πάρουμε παιδιά με λίγα λόγια εγώ θα τα πω απλά και λαϊκά ο καθένας έλεγε το μακρύ του και το κοντό του οι περισσότεροι λέγανε ότι στην ουσία άμα έχεις 600W τροφοδοτικό πρέπει α πούμε να πάρεις και 700W UPS να είναι παραπάνω να μην είναι 600 να μην είναι 600W ε, αυτό πρέπει να γίνει μια σημείωση ή αστερίσκο σε αυτό το βίντεο είναι το εξής ότι εγώ παιδιά εδώ πέρα δεν θα κάτσω να σας αναλύσω επιστημονικά τα UPS εγώ θα κάτσω να σας πω από προσωπική εμπειρία τι έχω δει αυτό άμα ε, θέλετε να δείτε πιο αναλυτικά βίντεο για UPS υπάρχουν άλλα κανάλια εγώ θα σας πω την εμπειρία μου με το συγκεκριμένο UPS λοιπόν και έχουμε και λέμε το Αγόρασα στις 12 του 19. Περιτώ να σας πω ότι έκλεισε χρόνο και χάλασε. Ε, εδώ βέβαια πρέπει να σημειωθεί ότι παιδιά η APC, Schneider Electric, έχει απίστευτο service. Τους πήρα τηλέφωνο, γυρνάνε και μου λένε στείλε μας ένα email με, με τα προβλήματα που έχεις και κατευθείαν έφυγε από αυτούς εντολή και μου το στείλανε δυστυχώς από το εξωτερικό με courier ε, δεν μπορώ να πω πάντως ήρθε πάρα πολύ γρήγορα και από τότε είμαι με αυτή με αυτό το UPS που στην ουσία είναι η αντικατάσταση λοιπόν πάμε να δούμε μερικά πραγματάκια λοιπόν το συγκεκριμένο UPS είναι 700 Watt και 1.400 volt λοιπόν ε, το συγκεκριμένο που πήρα εγώ δεν έχει σούκο μπρίζες από πίσω έχει τα IEC είναι κάτι περίεργα βύσματα στην ουσία είναι λες και είναι τροφοδοτικό κάπως έτσι αλλά δεν έχει σίδερα φάζεις μέσα είναι ένα περίεργο τέλος πάντων βύσμα ε, δυστυχώς εδώ πέρα δεν μας λέει για τις μπαταρίες αλλά αυτό που ξέρω είναι ότι έχει μέσα δύο μπαταρίες των 7 αμπέρ. Αν θυμάμαι καλά, μπορεί να θυμάμαι και λάθος. Ε, και πάμε τώρα στα τις απόδοσης. Λοιπόν, τι γίνεται με βάση όλα αυτά που μας λέγανε ότι δεν ξέρω και εγώ τι πρέπει να πάρεις. Λοιπόν, παιδιά, τα πράγματα είναι απλά. Ε, ο υπολογιστής ακόμα και σε βαριά χρήση, δηλαδή 100% ο επεξεργαστής και 100% η κάρτα γραφικών, χρησιμοποιεί ελάχιστο ρεύμα. Δηλαδή βλέπω εκεί πέρα, δεν χρησιμοποιεί, υπάρχει και ένα εργαλείο μέσα, ένα software, το οποίο με αυτό το software μας δείχνει στην ουσία ε, πόσο ρεύμα καταναλώνει. Παιδιά, το ρεύμα είναι, είναι αστείο με 100% η χρήση άμα γίνει διακοπή ρεύματος θα σας κρατήσει το UPS 10 λεπτά ίσως και 15 που λέγανε ας πούμε ότι το UPS με το που γίνει διακοπή πρέπει να κάνεις α, να κλείσεις τον υπολογιστή σε κλάσματα δευτερολέπτου Έχουμε άπλετο το χρόνο και μου έχει τύχει να παίζω παιχνίδι online, να γίνει διακοπή ρεύματος, και να συνεχίζω να παίζω για 2-3 λεπτά και να έρθει και δυτυχώ ήρθε το ρεύμα πάλι πίσω. Λοιπόν, έχουμε και λέμε: ε, Αυτά συμβαίνουν όταν είναι σε full load ο υπολογιστή. Βέβαια, παίζει ρόλο και τι τροφοδοτικό έχεις. Εγώ σου έχω ξακοσάρι και αυτό είναι 700. κοσάρι. Οπότε είμαστε καλά. Δεν έχω χιλιάρι. Λοιπόν, ε, μετά έχουμε και λέμε όταν στην ουσία κάνεις απλό browsing browsing όπως θέλει να το πει ο καθένα για να βλέπεις καμιά ταινία ή πολύ απλά να έχεις τον υπολογιστή αναμένο και να μην κάνει τίποτα παιδιά εκεί πέρα άμα γίνει διακοπή ρεύματο, μπορεί να στο κρατήσει αναμένο και μία ώρα με βάση αυτά που λέει εγώ δεν το έχω αφήσει αναμένο τόσο πολύ λοιπόν ε, μπορεί όντω, άμα, είναι δηλαδή, άμα κάνει απλό browsing ή δηλαδή, α πούμε να γράφει ένα κείμενο ή δεν ξέρω και εγώ τι και κάνει διακοπή ρεύματο, στο αφήνει πάρα πολλέ ώρε ε, αναμένω με βάση αυτό που έχω δει εγώ. Εννοείται ότι αυτή, αυτό το UPS παιδιά μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στην τηλεόραση και σε κονσόλε άμα έχετε. Εγώ προσωπικά το χρησιμοποιώ και στις κονσόλες που έχω γιατί δεν θέλω να φάω κάποια διακοπή ρεύματο και να πάθει κάτι κονσόλα. Την προστατεύω όσο μπορώ και όσο μας επιτρέπουν τέλος πάντων οι συνθήκε. Λοιπόν, ε, εγώ πιστεύω ότι μπορείτε να κάνετε τη δουλειά σας και με το πιο μικρό UPS που έχει η APC που είναι στην ουσία 300 Watt, 500 Volt ε, Ampère. Το δικό μου το 700' το είχα πάρει τότε 160 ευρώ, αυτό που σας λέω εγώ κάνει 70, 70-72. Ε, αλλά από ό,τι έχω καταλάβει το συγκεκριμένο έχει μία μπαταρία μέσα, οπότε στην ουσία δεν θα έχετε τόσο πολύ χρόνο στη διάθεσή σας. Ε, αλλά και πάλι, ας πούμε, για κάποια τηλεόραση, για, για κάποια κονσόλα, μπορείτε να κάνετε άνετα τη την δουλειά σας. Ε, γιατί πηγαίνω να σας πω την αλήθεια, αυτό που έχω παρατηρήσει εγώ με βάση το software, οι κονσόλες ε, δεν τραβάνε ρεύμα, τίποτα. Ε, να πεις ότι τραβάνε πάρα πολύ και δεν θα κρατήσει μπαταρία, αλλά προφανώς ας πούμε το UPS δεν θα αντικαταστήσει την κανονική παροχή ρεύματο, άμα κάνει διακοπή ρεύματο και εγώ ας πούμε αυτό που συμβαίνει είναι ότι πες ότι έξω κάνει καταστροφή έχεις την ασφάλεια του UPS ότι δεν θα πάθεις ε, κάτι άμα γίνει διακοπή ρεύματος. Ε, αλλά και παλι δηλαδή, όταν κάνει διακοπή ρεύματος, μετά από 3 λεπτά, στη χειρότερη, θα πιάσω και θα το... θα κλείσω και τον υπολογιστή και το UPS. Γιατί, δυστυχώς, Σφυρίζει συνέχεια, πράγμα που το οποίο είναι πάρα πολύ εκνευριστικό. Ε, αυτά από μένα. Αν έχετε απορίες να τις γράψετε κάτω στα σχόλια. Μην ξεχάσετε να κάνετε like και subscribe. Ελπίζω να σας βοήθησε αυτό το βίντεο και να σας έλυσε κάποιες απορίες, όπως ας πούμε είχα και εγώ. Και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.